Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, το τελευταίο 20ήμερο, τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες, πολλαπλασιάστηκαν οι μεγάλες, οι έντονες διαμαρτυρίες από καλλιτέχνες και από μαζικούς φορείς των καλλιτεχνών, διαμαρτυρίες οι οποίες αφορούν στις ευνηδιαστικές και την τελευταία στιγμή ακυρώσεις εκδηλώσεων οι οποίες θα γινόταν σε διάφορα μέρη της πατρίδας μας. Οι ακυρώσεις αυτές έγιναν από φορείς της τοπικής διοίκησης, από δήμους και από τις περιφέρειες. Και μάλιστα οι ακυρώσεις αυτές αφορούν και αφορούσαν εκδηλώσεις οι οποίες δεν ενέπιπταν στους περιορισμούς του νομοθετικού πλαισίου, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές διέπονται, εξακολουθούν να διέπονται από τα μέτρα εκείνα τα περιοριστικά, αυτά που πρέπει να τηρούνται για την, για τη διεξαγωγή τους. Παρόλα αυτά, παρόλα όσα είπαμε, ακυρώθηκαν και το χειρότερο είναι ότι εκτός του ότι ακυρώθηκαν, επιπλέον οι συντελεστές αυτών των εκδηλώσεων, οι άνθρωποι δηλαδή που θα τις υπηρετούσαν, δεν αποζημιώθηκαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ούτε από τις περιφέρειες, ούτε από τους δήμους. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά εμβληματικά παραδείγματα από την περιφέρεια Αττικής και την περιφέρεια της Ηπείρου. Ακυρώθηκαν ευνηδιαστικά και στο παραπέντε εκδηλώσεις αυτές τις δύο περιφέρειες, μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη και του Υφυπουργού της Πολιτικής Προστασίας. Οι περιφερειάρχες προβάλανε τη γνωστή δικαιολογία για την προστασία της δημόσιας υγείας και για τη μη διασπορά του ιού, οι οποίες βεβαίως δεν ευσταθούν λόγω του ότι αυτές οι εκδηλώσεις προγραμματίστηκαν και αποφασίστηκαν μέσα στην πανδημία. Δεν ήταν δηλαδή, δεν τους βρήκε ξαφνικά η πανδημία και βεβαίως όπως είπαμε οι εκδηλώσεις αυτές μπορούσαν μια χαρά να διεξαχθούν με την τήρηση όλων αυτών των υγειονομικών πρωτοκόλων που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών. Βεβαίως οι περιφερειάρχες της Αττικής και της Ηπείρου δεν είναι οι μόνοι. Οι περισσότεροι από τους, για να μην πω όλοι, από όλους όσοι ακυρώνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις, αυτήν τη δικαιολογία προβάλλουν. Και μάλιστα στην Αττική, στην περιφέρεια Αττικής, έχουμε μια επαναχώρηση από την περιφέρεια. Έχουμε εξήγηλε, ανακοίνωσε ότι θα γίνει ένα τμήμα και έγινε ένα τμήμα των εκδηλώσεων αυτών. Ωστόσο, το πρόβλημα της αποζημίωσης των καλλιτεχνών για εκδηλώσεις που ακυρώθηκαν χωρίς καμία δική τους ευθύνη παραμένει. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, τι σκοπεύετε να κάνετε, αν προτίθεστε τέλος πάντων να εξασφαλίσετε, να μεριμνήσετε για την αποζημίωση αυτών των καλλιτεχνών για εκδηλώσεις οι οποίες ακυρώθηκαν, όπως είπαμε, και ή αναβλήθηκαν, ακυρώθηκαν μάλλον, χωρίς να έχουν η ίδια ευθύνη και χωρίς οι ακυρώσεις αυτές να έρχονται σε αντίθεση με τις κυβερνητικές διατάξεις. Ευχαριστώ. Είναι σαφές ότι η υγειονομική κρίση δημιούργησε πρωτόγνωρες συνθήκες στη χώρα μας, στον πλανήτη ολόκληρο, τις οποίες στην προκειμένη περίπτωση η κυβέρνηση αντιμετώπισε με επιτυχία και γι' αυτό άλλωστε έλαβε εύσημα για τους χειρισμούς της, όχι και από το εξωτερικό σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Από την αρχή της κρίσης, το Υπουργείο Πολιτισμού δημιούργησε μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης με σκοπό τη στήριξη των πληττόμενων δημιουργών και των καλλιτεχνών και τη λήψη αναπτυξιακών μέτρων για τον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο και την παραγωγή και διάχυση περιεχομένου υψηλής ποιότητας, ώστε να μην διακοπεί η πρόσβαση των πολιτών στον πολιτισμό. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες τις οποίες πήραμε στο επίπεδο των αναπτυξιακών μέτρων ήταν η απόφασή μας να διατεθούν στις περιφέρειες της χώρας να διατεθεί ένα ποσό της τάξης του 1.350.000 ευρώ καταρχήν, το οποίο μετά έγινε 1.450, για την υλοποίηση συναυλιακών εκδηλώσεων προκειμένου να στηριχθούν οι μουσικοί. Αυτό συνέβη διότι καταλαβαίναμε ότι ο πλέον πληττόμενος κλάδος ήταν αυτός των μουσικών και επιλέξαμε να επιχορηγήσουμε τις περιφέρειες οι οποίες έχουν μια διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια προκειμένου τα όποια ζητήματα ανακύπτουν να μπορούν να επιλύονται πιο εύκολα. Πράγματι, τον Αύγουστο, ορισμένοι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ακύρωσαν τις εκδηλώσεις οι οποίες επρόκειτο να διοργανωθούν από αυτούς.
Όμως θέλω να είμαι σαφής ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, ακόμα και στις περιπτώσεις τις οποίες χρηματοδότησε, δεν είχε καμία εμπλοκή στη διοργάνωση των συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Πολλό δε μάλλον στην κατάρτιση των συμβάσεων με τους καλλιτέχνες και όπως επισημάνετε και εσείς στην ερώτησή σας, οι τυχόν ακυρώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τους φορείς που αποφάσισε να τις διοργανώσει. Δεδομένου λοιπόν ότι όποια τέτοιου είδους απόφαση βάρυνε αποκλειστικά και μόνο τους διοργανωτές της εκάστοτε εκδήλωσης, οι οποίοι συνδέονται με συμβατική σχέση με τους καλλιτέχνες, είναι προφανές ότι οι φορείς που διοργάνωσαν τις εκδηλώσεις είναι και οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για τυχόν αποζημίωση των καλλιτεχνών. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αναλάβει κάθε δράση και έχει προβεί σε κάθε θεσμική κανονιστική παρέμβαση ή άτυπη διευκρίνηση, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η χώρα θα παραμείνει ζωντανή από δραστηριότητες πολιτισμού και οι καλλιτέχνες θα ασκούν το έργο τους παρά τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Άλλωστε, από την έναρξη διεξαγωγή ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων την 1η Ιουλίου του 2020, το Υπουργείο εξέδωσε και έθεσε σε ισχύ υγειονομικά πρωτόκολλα τέτοια που είχαν ως αποτέλεσμα την άψογη διεξαγωγή ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων όλο το καλοκαίρι χωρίς κανένα κρούσμα. Επιπλέον, το Υπουργείο καταβάλει διαρκώς προσπάθειες ώστε να εισάγεται θεσμικά, όπου είναι βεβαίως επιδημιολογικά επιτρεπτό, εξαίρεση για το ζωντανό θέαμα ακρόαμα, σε κάθε ρύθμιση που επιδιώκει να αναστείλει ή να περιορίσει εκδηλώσεις, προκειμένου να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι τέτοιου είδους πράξεις δεν καταλαμβάνουν τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα. Επιπλέον, το Υπουργείο μερίμνησε για την αποστολή όχι μόνο των σχετικών εγκυκλίων στους ΟΤΑ, αλλά προέβη, ίσως και ως μειόφιλε, σε συστάσεις και διευκρινήσεις προς αυτούς, καθώς και προς τις τοπικές αστυνομικές αρχές, για διάφορα συμβάντα που προηγούνται της ακύρωσης των εκδηλώσεων. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Πολιτισμού αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια επικοινωνία με τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να εξευρεθεί λύση οικονομικής στήριξης των επαγγελματιών που επλήγησαν από ακυρώσεις ζωντανού θεάματος και ακροάματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δυνατόν να αποζημιωθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού οι εκδηλώσεις οι οποίες ακυρώθηκαν με ευθύνη άλλων και για τις οποίες το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είχε την παραμικρή ανάμειξη. Θέλω να κρατήσω, κυρία Υπουργέ, το τελευταίο που είπατε για την επικοινωνία που έχετε για την εξέβρεση μιας λύσης. Νομίζω ότι έχετε και ένα όπλο στα χέρια σας. Έχετε το όπλο της χρηματοδότησης, αφού πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση και συνεπώς ο χρηματοδότης έχει λόγο για το πού θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι είναι δίκαιο το αίτημα για την αποζημίωση αυτών των ανθρώπων οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες. Βέβαια, όπως ξέρετε, μια παράσταση, είτε θεατρική είτε μουσική, έχει και μια. Και πρέπει να γίνουν κάποιες πρόβες, έχει μια σχετική προετοιμασία. Εμείς δεν λέμε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν μπορεί για κάποιους λόγους να ματαιώνονται, να ακυρώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις προγραμματισμένες. Αλίμονο, το ζήτημα, αυτό που λέμε είναι ότι εφόσον γίνεται μια τέτοια ακύρωση, μια τέτοια ματαίωση, με ευθύνη του διοργανωτή, τότε νομίζω ότι είναι και συμβατική του υποχρέωση η αποζημίωση των καλλιτεχνών όλων αυτών που θα υποστήριζαν μια τέτοια εκδήλωση. Δεν μπορεί δηλαδή αυτοί οι φορείς, οι περιφέρειες, οι δήμοι να επικαλούνται μια κατάσταση, την κατάσταση της πανδημίας, που όντως είναι πρωτόγνωρη, δεν θα διαφωνήσουμε ως προς αυτό, έχει φέρει νέους κανόνες στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων και νέες συνήθειες, αλλά δεν μπορεί να επικαλούνται εκ των υστέρων δήμοι και περιφέρειες μια τέτοια κατάσταση υγειονομική που ήταν γνωστή όταν υπογραφόταν αυτές οι συμβάσεις και όταν αποφασιζόταν αυτές οι εκδηλώσεις για να τις ακυρώσουν μετά από λίγες μέρες και την τελευταία στιγμή. Και το χειρότερο είναι ότι αυτές οι ακυρώσεις και αυτές οι ματαιώσεις αυτών των εκδηλώσεων γίνονται από κρατικούς φορείς, γιατί και οι περιφέρειες και οι δήμοι είναι κρατικοί φορείς, δεν είναι ιδιωτικοί. Είπαμε για τις πρόβες, για τον κόπο που χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί να προετοιμάσουν τα έργα τους, τη συναυλία τους, τη θεατρική τους παράσταση, ακόμα και για να τις προσαρμόσουν στις συνθήκες εκείνες, τις ιδιαίτερες, τις πρωτόγνωρες, στα υγειονομικά πρωτόκολλα, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Το ίδιο έγινε, αυτό έγινε και στις θεατρικές παραστάσεις, έγινε και στις μουσικές εκδηλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε ότι μπορεί η κυβέρνηση
έχει τη δυνατότητα να πιέσει ακόμα περισσότερο στις περιφέρειες, τις περιφέρειες και τους δήμους, οι οποίοι αποφεύγουν να αποζημιώσουν όπως είναι υποχρεωμένοι όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Όμως, θέλουμε εδώ με την ευκαιρία να σημειώσουμε και, και για αυτά που γίνονται ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες και τα μέτρα που αποφασίζονται εν μέσω πανδημίας, τα ακόμα περισσότερο περιοριστικά, δηλαδή ιδιαίτερα στην Αττική. Αλλά βλέπουμε εδώ από την περιφέρεια, για παράδειγμα, από τον πολιτιστικό οργανισμό της Αθήνας και έναν υπερβάλλοντα ζήλο. Την ώρα που η κυβέρνηση απαγορεύει τις ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις, γιατί αυτό είναι η τελευταία απόφαση της κυβέρνησης, έρχεται ο πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου της Αθήνας και αναστέλει όλες τις θεατρικές παραστάσεις, όλα τα θεατρικά προγραμματισμένα δρόμενα που είχαν αποφασιστεί. Θεωρούμε ότι αυτό είναι μια υπερβολή. Μπορούν μια χαρά αυτές οι εκδηλώσεις να πραγματοποιηθούν με όλη εκείνη την αυστηρή βεβαίως τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, των αποστάσεων και όλων των σχετικών. Έχουμε μάλιστα και μια επιστολή που τη λάβατε κι εσείς από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Κρήτης, όπου καλεί την κυβέρνηση να επιτρέψει την διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων. Ο κόσμος που συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις και τις αποστάσεις τηρεί, παρακολουθεί με προσοχή. Δεν νομίζω ότι γίνονται εστίες μετάδοσης του ιού τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ή πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γίνει εστία μετάδοσης του κορονοϊού μια συναυλία κλασικής μουσικής, για παράδειγμα, με όλη εκείνη την τήρηση των αποστάσεων. Υπάρχει ένα ζήτημα, όπως υπάρχει και ένα ζήτημα σχετικά με το μέλλον του θεάτρου που έρχεται το άμεσο το χειμώνα, τι θα γίνει δηλαδή με τις θεατρικές παραστάσεις και δεν ξέρουμε τι γίνεται και σας ρωτάμε, αν γνωρίζετε κι εσείς την διεθνή πρακτική, τη διεθνή εμπειρία, πώς αντιμετωπίζετε το όλο θέμα σε όλο τον κόσμο σε σχέση με τις θεατρικές παραστάσεις. Γιατί υπάρχει μια αντίφαση, κυρία Υπουργέ, πρέπει να το ομολογήσουμε. Δεν μπορεί δηλαδή να εξαντλείται, να υπάρχει μια τέτοια μεγάλη αυστηρότητα, και είπαμε τι έκανε ο πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου της Αθήνας σε σχέση με θεατρικές παραστάσεις, και την ίδια στιγμή να παρατηρούνται φαινόμενα συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να έχουμε όλα όσα έχουμε στους χώρους εργασίας, στα μεγάλα εργοστάσια, να έχουμε το συνωστισμό στα σχολεία. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, παρά τις προτάσεις, παρά τις εκκλήσεις του κόμματός μας, πολλών ανθρώπων, των συλλόγων. Και ξαφνικά όλη η αυστηρότητα και η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων που τηρούνται να εξαντλείται στο χώρο της τέχνης. Είναι γνωστός, κυρία Υπουργέ, ο παρηγορητικός ρόλος της τέχνης και ο υποστηρικτικός ρόλος στην ζωή του ανθρώπου, και νομίζουμε ότι μπορεί να βρεθεί ο τρόπος εκείνος με τον οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί η τέχνη στην πατρίδα μας σε όλες τις μορφές της και βεβαίως να αποζημιωθούν οι συντελεστές της, γιατί δεν νομίζω, αυτό που είπατε για τους μουσικούς, ότι περιποιεί τιμή ιδιαίτερη στην κυβέρνηση το ότι θα τους δώσετε ένα επίδομα για κάνα δύο μήνες, 18 ευρώ τη μέρα, και αυτό μάλιστα αφορά ένα μικρό τμήμα αυτών των μουσικών. Πρέπει να ληφθούν ακόμα πιο γενναίες αποφάσεις σε σχέση με όλους αυτούς τους ανθρώπους που υπηρετούν τον πολιτισμό, έτσι ώστε, που είναι και πολύ αδικημένοι από όλη αυτή την κατάσταση, έτσι ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί ο πολιτισμός στη χώρα μας. Ευχαριστώ.